η Φικρά της Αμοιράς. Δεύτερος μετά τον Αλέξη Τσίπρα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθηνών, όπως μπορείτε να δείτε και στο δελτίο τύπου του κόμματος, λίγο πριν αποσυρθεί η υποψηφιότητά του. Ο Ιφικράτης Αμοιράς είναι ο άνθρωπος που πρότεινε στον κόσμο να πάρει τα όπλα για να διώξει το μνημόνιο, λέξεις που επαναλαμβάνει και τώρα. Αν λοιπόν κάποιοι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, συνεχίσουν να υποτάσσονται σε ξένα κελεύματα, σε ξένους εντολοδόχους και συνεχίζουν αυτή την κατάσταση, τότε εγώ ναι, στηρίζω μια απαλλαγική εξέγερση. Ενοπλή. Βεβαίως. Αν αυτό πρέπει να γίνει και με τα όπλα, ναι. Μακάρι να γίνει ειρηνικά. Δηλαδή, τι εννοείται, δηλαδή, να πάρει ο κόσμος να βρει τα όπλα πού, να μπει στη Βουλή, να μπει στις τράπεζες, όλα αυτά τα οποία λέτε. Δεν πρόκειται να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τεχνικό κομμάτι. Με ρωτήσατε κάτι και ήμουν ξεκάθαρος. Ο Ιφικράτης Αμοιράς που προτείνει ένοπλο αγώνα εναντίον του μνημονίου, όπως λέει και ο ίδιος, είχε αυτοπροταθεί για να μπει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που στην αρχή έγινε αποδεκτό. Στη συνέχεια όμως η συμμετοχή του αποσύρθηκε χωρίς όμως, όπως λέει ο ίδιος, να βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια επίσημη ανακοίνωση γιατί δεν τον θέλει. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να αυτοπροταθώ μέσω ενός συγκεκριμένου πολιτικού φορέως στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε αποδεκτό. Το ψηφοδέλτιο δεν έγινε αποδεκτό. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν πέρασε υποψηφιότητα. Και όμως το ίντερνετ μέσα σας εμφανίζεται ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο διαδίκτυο δεν μπορώ να ξέρω τώρα συγκεκριμένα τι αναφέρεται. Σε αυτό το σημείο όμως δεν λέει την αλήθεια, γιατί ο ίδιος έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του, όπως μπορείτε να δείτε. Μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση, οπότε δεν μπορώ να σας πω το τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να δικαιολογεί γιατί απέρριψε την υποψηφιότητα. Ο Ιφικράτης Αμοιράς στηρίζει σε αυτές τις εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο κοινοβουλευτικό τόξο, στο υπάρχον κοινοβουλευτικό τόξο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο καλή λύση για να μας βγάλει από το μνημόνιο. Η προϊστάμενη εισαγγελέα πρωτοδικών Αθήνας Ελένη Ράικου για τις δηλώσεις του Ιφικράτη Αμοιρά διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης για την πρόκληση κακουργηματικών πράξεων όπως ληστεία, ανθρωποκτονία, απαγωγή. Όλη η συνέντευξη του Ιφικράτη Αμοιρά βρίσκεται στο layout.gr.